Φαντάζομαι έχεις πληροφόρηση και τι εικόνα έχει εκεί το Ευρωκοινοβούλιο για όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ στη χώρα μας με τις καταστροφές. Κοιτάξτε, από πού να το πιάσω. Καταρχήν να διαφωνήσω μαζί σου, καταρχήν μιλάω και εγώ στον ελληνικό, για να έχει και ενδιαφέρον η κουβέντα. Από τα πράγματα, κατά τη δυναμική των γεγονότων, νομίζω ότι οι κομβικές είναι οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έχουμε συνέχεια του κράτους της δεξιάς από την επανίδρυση του κράτους του κ. Μητσοτάκη στο επιτελικό κράτος με περιφερειάρχες της δεξιάς, όπως είναι ο κ. Αγοραστός, ο οποίος είχε να διαχειριστεί και τον Ιαννό, όπου είχε πάει ο κ. Μητσοτάκης, αν σας θυμίζω, το 22 και είχε πει ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία η Θεσσαλία να γίνει αλλιώς, τη βλέπουμε αλλιώς, δεν μειώνω την ένταση των φαινομένων, όμως πρέπει να σας πω ότι έχουμε ένα συγκλονιστικό πράγμα για την Αττική. Χάσαμε τον Περιφερειάρχη. Τα ιστορικά προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας και η αποπομπή από το ψηφοδέλτιο του κύριου Πατούλη μας έκανε πρώτον να μην κατεβαίνει σε εκλογές δικαίωμά του, αλλά η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει Περιφερειάρχη. Δεν έχει βγει να μιλήσει και σε αυτήν και στις προηγούμενες καταστροφές με τις φωτιές. Δηλαδή το πρόσωπο, το πολιτικό που είναι ο κύριος Πατούλης. Ο κύριος Πατούλης όφιλε λοιπόν και σε αυτή τη χθεσινή δύσκολη ημέρα και νύχτα για την Αττική, αλλά και στις προηγούμενες δύσκολες μέρες που ήταν η καταστροφή της Πάρινθας ή πέρυσι που ήταν η καταστροφή του άλλου κομματιού της Πάρινθας. Πάλι είχαμε στην Αττική φωτιές. Ο κύριος Πατούλης δεν υπάρχει. Θεσμικά το λέω εγώ. Τώρα, αν κατέρθει ή δεν κατέρθει στις εκλογές, θέμα της Νέας Δημοκρατίας, ποιος κρατάει ποιον να τα βρούνε αυτά και ποιοι ήταν οι λόγοι. Αν ήταν το ζεμπέκικο τελικά την ώρα που γεγόταν η Ελλάδα να μην κατέβει. Θέμα τους και θέμα των πολιτών. Όμως θέλω να σημειώσω ότι στην προκειμένη περίπτωση ο κ. Χαρδαλιάς, ο οποίος είναι υποψήφιος περιφερειάρχης από τον κ. Μητσοτάκη, είναι αυτός που ζήσαμε εμείς μαζί του να σηκώνεται 112 πτέρυγα μάχης πριν από λίγο καιρό στη Μαγνησία και να φεύγουν τα F-16 γιατί δεν είχαν καθαρίσει τα χόρτα. Και έφτασε η φωτιά μέσα στην πιο δυναμική ιστορία, αυτό που λέμε εθνική άμυνα. Είναι λοιπόν θέμα, και κλείνω με αυτό, κορυφαίο ποιος θα είναι ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ο Περιφερειάρχης στον Εύρο, με τη μεγάλη τεράστια εκλογική καταστροφή. Κώστα, μου δίνεις, μου δίνεις μια υπέροχη... Ποιες πολιτικές, Κώστα, μόνο αυτό. Ναι. Ποιες πολιτικές θα επικρατήσουν για την τοπική αυτοδιοίκηση και θα είναι μια ιστορία lifestyle ή μια ιστορία μικρών πάρκων. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και σε δήμους ακόμα που είχαμε σοβαρά ζητήματα, εκεί που υπήρχαν αυτοδιοικητικοί στο παρελθόν, αυτό που λένε λαϊκοδήμαρχοι, οι υποδομές ήταν τέτοιες και οι πόλεις άντεξαν. Μιλάω για δημάρχους πριν από 20 χρόνια. Εκεί που είχαμε δημάρχους με παρτέρια, εδώ μας μείναν τα παρτέρια, όπως του κύριου Μπακογιάννη, που έλεγε προχθές στον κύριο Καμπουράκη, αν θυμάμαι καλά, γιατί παρακολουθώ, ότι αλφάδι πανεπιστημίου, για να περπατήσεις, για να πνιγείς. Πριν 15 ώρες το έλεγε. Οπότε ναι, κορυφαίο ζήτημα λοιπόν για τα αντανακλαστικά των πολιτών είναι οι επιλογές οι αυτοδιοικητικές, δημοκρατικά και ουσιαστικά προγράμματα. Είναι υπέροχη η πάσα που μου δίνεις, γιατί κοντός ψαλμός αλληλούια, έτσι, οι εκλογές είναι σε ένα μήνα από τώρα, πάνω κάτω είναι τότε. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα τα οποία, γιατί επί της ουσίας η κυβερνώσα παράταξη κατέχει το σύνολο των περιφερειών και το σύνολο των μεγάλων δήμων στην χώρα, αν εξαιρέσουμε την Πάτρα. Το είπα αυτό. Εάν και εφόσον. Το λέω αυτό γιατί ο κ. Μητσοτάκης τα ρίξε στην αυτοδιοίκηση. Ναι, δική του άνθρωποι, είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Αν μου επιτρέπεις όμως, αν έχουμε επανάληψη αυτή τη κατάσταση στο αποτέλεσμα των εκλογών και κερδίσουν πάλι οι περιφερειάρχες της κυβερνώσας παράταξης. Δήμαρχοι στις πολύ μεγάλες πόλεις είναι πάλι οι δήμαρχοι της κυβερνώσας παράταξης. Τότε τι συμπέρασμα μπορεί να βγει από αυτό? Ότι θέλει ακόμα πάρει πολύ δουλειά για να γυρίσει ο ήλιος. Και θα συνεχίσουμε. Ή μήπως υπάρχει απόλυτη αδυναμία της αντιπολίτευσης να δώσει μήνυμα αλλαγής, τουλάχιστον στην περιφέρεια για πρώτο δείγμα? Εντάξει, εγώ μέσα από αυτή την παρέμβασή μου και επί τη ευκαιρία ξανασκέφτομαι τα πράγματα και τα ζυγίζω. Δεν είχα την ίδια άποψη αυτή που εκφράζω τώρα για τη σημασία των αυτοδιοικητικών πριν από ένα μήνα. Θα έλεγα κι εγώ οι ευρωεκλογές στη μεγάλη μάχη. Όμως από τα πράγματα, όταν έχεις. Να σου πω κάτι, Κώστα, κύριε Καλέτση, να σα πω κάτι. Γιατί είναι υποκριτές και ψεύτες?
Διότι όταν χάναμε τους 85 ανθρώπους στον πύργο με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση τότε και τα 5.000, αν θυμάστε, που μοίραζε ο Καραμαλής, είχαμε τα πρώτα δείγματα της κλιματικής αλλαγής και την αδυναμία ενός κρατικού μηχανισμού να παρέμβει πριν να έχουμε την κρίση. Όμως φώναζε. Είχαμε τη Μάνδρα, αν θυμάστε καλά. Και σας θυμίζω ότι στη Μάνδρα υπήρχε το θέμα των υποδομών και τον κύριο Μητσοτάκη να πηγαίνει αγκαζέ με τη δήμαρχο, τη φίλη του της Νέας Δημοκρατίας, να λένε ότι η Δούρου φταίει, η οποία είχε αναλάβει πριν από 2 χρόνια την ιστορία αυτή. Και στο Μάτι. Και παντού. Εδώ λοιπόν, αν τα κόμματα και ειδικά η Νέα Δημοκρατία δεν φύγει πλήρως από το λαϊκισμό της κριτικής και πάει στην ουσία, θα πρέπει πρώτον να απαντήσει και δεύτερον να μας δώσει το σχέδιο την επόμενη μέρα. Το λέω αυτό γιατί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και επειδή το παρακολουθείς, τον Ιούλιο εμείς ψηφίσαμε τον νόμο για την αποκατάσταση της φύσης και πρέπει να δώσει απαντήσεις ο κύριος Μητσοτάκης γιατί οι ευρωβουλευτές του πήγαν μαζί με την ακροδεξιά και το καταψήφισαν. Για καλή μας τύχη, για 34 ψήφους διαφορά, πέρασε αυτό. Για την αποκατάσταση φύσης, δηλαδή τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν για να αποκαταστήσουμε τις ζημιές που κάναμε εμείς οι άνθρωποι λόγω έλλειψης υποδομών, λόγω πολιτικών, τα τελευταία 20 χρόνια. Ίσως έτσι να σωθεί κάτι από τον Εύρο. Ίσως έτσι κάτι να σωθεί από την Πάρθα. Ίσως έτσι να έχουμε μια ελπίδα να ζήσουμε. Διότι αυτό που ζούμε σήμερα, το λέω με μεγάλη αγωνία, είναι ότι δεν είναι ότι πάθαμε μια οικολογική καταστροφή όπως τα περιγράφαμε στα δελτία ειδήσεων, μεγάλη οικολογική καταστροφή. Τελεία. Πάμε στο άλλο θέμα. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι ότι η ζωή του ανθρώπου, η δικιά μας ζωή, η δικιά μας, όχι των παιδιών μας, η δικιά μας, πλέον είναι σε άμεσο κίνδυνο. Για τα παιδιά μας, θα ρω ότι είναι ορατός πια και θα μιλάμε πλέον για τις εσωτερικές μεταναστεύσεις. Τι θα κάνουμε τότε? Θα βάζουμε φράχτες από την Αττική στη Βιωτία που θα ανεβαίνει ο κόσμος από την Ξηρασία προς τα πάνω, από την ερημοποίηση για το νερό? Τα μέτρα λοιπόν που πρέπει να παρθούν πρέπει να. Α, και να πω και κάτι, γιατί το λέω. Και γιατί είπα για τους λαϊκοδήμαρχους, επειδή είμαι παλιός. Της αριστεράς ήταν αυτή. Από την Κηφισιά, τον Κανάκη μέχρι τη Γλυφάδα το Σούφι. Από το Φολόπουλο, θυμάμαι, που ήταν τότε στο Περιστέρι. Που είχαμε, το Περιστέρι είχε πληγεί, θα το θυμάσαι αμυδρά, με τη μεγάλη πλημμύρα στο Μπουρνάζι. Έκαναν υποδομές. Με υποδομές αποχητευτικές, πιθανόν δεν γίνεσαι δήμαρχος, με παρτέρια γίνεσαι. Επιλέξτε λοιπόν. Θέλετε δημάρχους και αυτοδιοικητικούς με παρτέρια και κορδέλες και celebrities? Ή θέλετε αυτοδιοικητικούς, ή θέλουμε αυτοδιοικητικούς μαχητές πρώτης γραμμής, και εγώ δεν χρωματίζω του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ ή του ΚΚΕ ή της Ανταρσίας ή ό,τι. Ή θέλετε ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι έχουν πολιτική άποψη για τα πράγματα και θα δώσουν τη μάχη ουσιαστικά. Ναι. Αυτή είναι η κριτική. Και υπάρχει και ένα ζήτημα εδώ με το επιτελικό κράτος. Εντάξει, αυτή είναι μια ακραία κατάσταση. Όχι για την Αττική, για τη Θεσσαλία. Ναι, αλλά όταν περίμενα 12 ώρες εγώ και άλλοι χιλιάδες άνθρωποι στην Εθνική Οδό τον Αύγουστο, 12 ώρες εγκλωβισμένοι, ήταν πάλι έκτακτη περίπτωση και δεν μπορούσαν να μας απεγκλωβίσουν. Ή στην Αττική Οδό. Ή πολύ απλά σε άλλες περιπτώσεις που νομίζω ότι το επιτελικό κράτος θα μπορούσε να λειτουργήσει. Ναι. Κώστα, θέλω να πάμε και στα δικά σας, στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει πληροφορία, δεν ξέρω αν την έχεις και εσύ αυτή, γιατί έχεις άμεση επικοινωνία, το γνωρίζω αυτό, ότι ενδεχομένως να υπάρξει, αν όχι σήμερα το βράδυ, αύριο το πρωί, να υπάρξει αναβολή της εκλογικής διαδικασίας εξαιτίας όλων αυτών που συμβαίνουν και στη Θεσσαλία. Είναι φύση αδύνατο να στηθούν κάλπες στις περιοχές αυτές. Υπάρχουν πλέον 5 υποψήφοι. Θα αλλάξει, εκτιμάς, αυτό την ισορροπία δυνάμεων στην εσωκομματική αυτή αντιπαράθεση? Δεν είναι αντιπαράθεση, είναι διάλογος. Ναι, σε αυτό το διαγωνισμό, τον εσωτερικό. Δεν θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σπαράζεται, όπως είπε ο κ. Καρελιάς, ενώ στη γενικότερη αντίληψη που είχε, όπως το εκτίμησε, δεν έχω διαφωνία. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να αναβληθεί η διαδικασία. Προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Γιατί η χώρα πενθεί αυτή τη στιγμή και η χώρα δοκιμάζεται, δηλαδή κατεραίουν υποδομές πλήρως. Οπότε, επειδή εμείς πάμε σε μια γιορτή μέσα από μια ήττα, πάμε να ξανασηκωθούμε δηλαδή με τις υποψηφιότητες και με τη συμμετοχή, που η συμμετοχή για μας είναι το πρώτο κορυφαίο ζήτημα. Το πρώτο κορυφαίο είναι η συμμετοχή. Θα ερχόμουν και εκεί. Ήταν η επόμενη ερώτηση που θα σου έκανα, αλλά παρακαλώ. Ναι.
Θεωρώ λοιπόν ότι νομίζω έχουν νομίζω κάποιοι υποψήφοι πρόεδροι που έχουν πάρει θέση. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναβληθεί αυτή η διαδικασία. Πάμε μία εβδομάδα, δεν είναι κάτι φοβερό, δεν είναι κάτι σοβαρό και δείχνει ότι και τα στελέχη μας και τα μέλη μας πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή αλληλεγγύης αυτή τη στιγμή και όχι στην πρώτη γραμμή της εσωκομματικής ενδιαφέρουσας δημοκρατικής διαδικασίας. Τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, η αλληλεγγύη για όλους, πάρα πολλά μας μέλη, ήδη είναι στην πρώτη γραμμή. Νομίζω αυτό πρέπει να κάνει η αριστερά, αυτό πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην προκειμένη περίπτωση. Θα αποφασίσουν οι σύντροφοι, νομίζω ότι και οι συντρόφισσες, νομίζω ότι ελπίζω να σε ακουστώ κι εγώ. Λοιπόν, η εμπειρία σου και στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και δημοσιογραφικά και πολιτικά είναι τεράστια, το γνωρίζω και είμαι υποχρεωμένος να το πω. Στην εκλογή Τσίπρα υπήρξε ένας αυξημένος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι πήγαν να τον επιλέξουν. Επέλεξαν Τσίπρα. Σε αυτή την εκλογή και που έχουν... Και να τον στηρίξουν. Και να τον στηρίξουν, προφανώς. Σε αυτή την εκλογή υπάρχουν 5 διαφορετικά πρόσωπα. Πολλοί λένε ότι έχουν 5 διαφορετικές κατευθύνσεις. Αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Εκτιμάς ότι θα υπάρξει και σε ποιο ποσοστό θα είναι η συμμετοχή? Στο λόγο της τιμής μου δεν το γνωρίζω αυτό. Πάντως, εκτίμηση ζητώ, δεν εννοώ. Δεν μπορώ να το εκτιμήσω. Όπως δεν μπορώ να εκτιμήσω και αυτές τις φήμες που ακούω για τις δημοσκοπήσεις, γιατί ποιος είναι αυτός, γιατί όταν κάνω μια δημοσκόπηση η Αλφα εταιρεία για το είστε Νέα Δημοκρατία, είστε ΣΥΡΙΖΑ ή ξέρω εγώ ΠΑΣΟΚ ή κάτι άλλο, ΚΚΕ, υπάρχει ένα κοινό εδώ. Τώρα πώς θα κάνεις δημοσκόπηση? Γιατί θα ψηφίσουν τα κομματικά μέλη, όχι η κοινή γνώμη. Βεβαίως έχει ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη ποιος έχει αποτύπωμα, αν έχει ο Στέφανος ο Τζουμάκας ή έχει η Εφη Αξιόγλου. Ενδιαφέρον έχει δημοσιογραφικό. Ναι. Και πολιτικό. Και πολιτικό. Αλλά στη δυστυχία μας διαδικασία είναι λίγο κάπως δύσκολο. Κοιτάξτε τώρα, είναι δύσκολη μάχη. Αυτό και πρέπει να βάζουμε εμείς που δεν είμαστε σε αυτό το πράγμα, δηλαδή υποψήφοι, το κομμάτι της ενότητας και τη σύνθεση των πραγμάτων, γιατί θα είμαστε όλοι μαζί. Δεν θα είναι κάποιοι, όλοι θα είμαστε μαζί και πρέπει να είμαστε μαζί. Και ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Κατεβαίνουμε σε άλλη πίστα. Σε ξένεψε η τελευταία υποψηφιότητα? Όχι. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που ούτε ξεπλάγει, ούτε... με ενόχλησε, αν είναι δυνατόν, ένας άνθρωπος ο οποίος νέος θεωρεί ότι μπορεί να ηγηθεί ενός κόμματος, συγκεκριμένου κόμματος που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, να το πω πάλι πιο καθαρά για να μην αρχίσουμε τη ταυτότητα, τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Νομίζω ότι βοήθησε, επικοινωνιακά τώρα θυμάμαι την παλιά μου δουλειά, βοήθησε, έγινε μία αντάρα, έγινε μία συζήτηση, έγινε μία κουβέντα, έδωσε ένα ενδιαφέρον. Αυτό έχει και. Μα και η άποψή του, όπως κατατίθεται, δημιουργεί ένα ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχουμε άποψη και εγώ έχω άποψη για το πώς πιστεύω ότι το κόμμα μου, ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι πρωταγωνιστής και στις ελληνικές και στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Με πολιτική συμμαχιών, με πολιτική που είναι μέσα στο λαό και μέσα στις εξελίξεις, με πρωταγωνιστικά θέματα κατ' εμέ το περιβάλλον που αν δεν είναι η μάχη του περιβάλλον, το πράσινο, αν δεν έχει κόκκινο, δεν θα είναι πράσινο. Και αν δεν μπούμε ουσιαστικά στα θέματα δημοκρατίας και τεχνητής νοημοσύνης και αξιοποίησης από το τι θα γίνει με τα ιατρικά δεδομένα ή πώς θα μειώσουμε τις θέσεις εργασίας και όπλο να έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε χάσει το πλοίο. Όλοι το έχουμε χάσει. Όλα αυτά είναι δημοκρατία. Μάλιστα. Όλα αυτά είναι δημοκρατία. Είναι δηλαδή το κράτος δικαίου. Υπόθεση Καραϊβάς, τι έγινε με αυτή την ιστορία, τι έγινε με την ιστορία των υποκλοπών, τι έγινε με την ιστορία των παρακολουθήσεων, τι γίνεται με τη δικαιοσύνη και τις παρεμβάσεις της εξουσίας. Και θέλω να σας δώσω και την είδηση ότι εντός του τρέχοντος έτους η Ελλάδα 2 φορές θα είναι στα θέματα της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για έλεγχο σε ό,τι αφορά στο κράτος δικαίου. Στη μία με άλλες 4 χώρες και σε μία συνεδρίαση αποκλειστικά το θέμα της Ελλάδας και το κράτος δικαίου. Έχουμε θέμα και όσο τα μίντια και να προσπαθούν κάποιοι να το πετάξουν, νομίζω ότι η είδηση εδώ φωνάζει. Μάλιστα. Εμπιστευτείτε με τουλάχιστον δημοσιογραφικά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
Εγώ. Καλή δύναμη στους ανθρώπους καταρχήν που δίνουν τη μάχη. Καλή δύναμη στους πυροσβέστες και στους ανθρώπους πρώτης γραμμής. Και επιμένω σε αυτό, Κώστα, ότι 22 Μάρτη και θα επιμείνουμε τώρα στο. Να σας δώσω και δεύτερη είδηση. Τώρα έχουμε Στρασβούργο, έχουμε Ολομέλεια. Ξαναβάζω πάλι το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο για να γίνει η απόφαση. Δεν μπορεί ο πυροσβέστης, άντρας, γυναίκα, να είναι εποχικός υπάλληλος. Δεν είναι μόνο η φωτιά. Είναι τώρα η πλημμύρα, αύριο θα είναι το χιόνι. Μα ποια φωτιά, βρε Κωνσταντίνε, την ώρα που μόλις σταμάτησε το νερό να τρέχει από τη Μάνικα για να σβήσει τη φωτιά, πήρε το τσεκούρι έτσι ώστε να μπορέσει να κόψει το ξύλο για να σώσει είναι κάποιον άνθρωπο. Ο χαμηλότερα αμοιβόμενος πυροσβέστης και πυροσβέστρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένας πυροσβέστης. Και τους έχουμε ανάγκη όσο τίποτε άλλο πλέον σε αυτή τη χώρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ.